Ματούλα Βασιλάκη, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλή αρχή για δεύτερη φορά. Πάντα οι καινούργιες αρχές βοηθάνε, ανανεώνονται τα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Έχουμε τη χαρά του πρώτου ραντεβού, κάποιο τρόπο. Χειμώνα σας άφησα, καλοκαίρι σας βρίσκω. Είμαστε καλά όμως. Σου πάει και εσένα το καλοκαίρι. Σε βρίσκω ανανεωμένη. Βέβαια. Δεν μου λες, Ματούλα, το θέμα το οποίο είπαμε ότι θα συζητήσουμε σήμερα. Πόσες εκπομπές, πόσα σεζόν χρειάζεται για να το ολοκληρώσουμε? Θα με καλείς για καμιά διετία. Ωραία. Ξεκινάμε από σήμερα. Κάθε εβδομάδα. Λοιπόν. Κάθε εβδομάδα σταθερά. Κάθε ραντεβού εβδομάδα. Με τον ψυχολόγο μας. Ναι, πιάνουμε δύσκολο θέμα. Είναι η επιτομή των θεμάτων. Ναι. Βρίσκω τον εαυτό μου. Τον αληθινό μου εαυτό. Πολύ ωραία. Αυτό ας κάνουμε, ρε παιδί μου, δοκιμάσουμε, κάνουμε την εισαγωγή, να κάνουμε τα πρώτα βήματα στο συγκεκριμένο θέμα. Ωραία. Τι εννοεί ένας ειδικός όταν έρχεται εμένα και μου λέει, Ανδριανή, έλα να σε βοηθήσω να βρεις τον εαυτό σου? Θα σου πω, εγώ μια χαρά τον έχω βρει τον εαυτό μου στα 38 μου. Κάνω μια δουλειά που μου αρέσει, έχω παντρευτεί έναν άνθρωπο τον οποίο τον αγαπώ, έχω δύο παιδιά που ήθελα και στον ελεύθερο χρόνο μου κάνω βόλτες στην εξοχή. Mm. Πρώτα απ' όλα, Ανδριάννη, αυτό δεν θα έρθει να στο πει ο ψυχολόγος. Λέμε τώρα, παιδί μου. Όχι, είναι σημαντικό, γιατί αυτό είναι μια συνθήκη την οποία θα νιώσει ο άνθρωπος την ανάγκη ότι κάπου εδώ νιώθω μια δυσφορία στη ζωή μου, κάπου τα πράγματα δεν μου πολύ κολλάνε. Τα κομμάτια του παζλ είναι όλα όσα πρέπει, αλλά εγώ δεν μπορώ να τα κολλήσω. Οπότε εκεί ο άνθρωπος θα αναζητήσει βοήθεια και συνήθως θα έρθει με ένα ερώτημα, τελικά ποιος είμαι, γιατί νιώθω ότι δεν με ξέρω, σαν να μην με γνωρίζω. Πάμε σε αυτό που είπες πριν, νιώθει μία δυσφορία. Ενώ έχει όλα όσα θα ήθελε, τα βασικά συστατικά για τη ζωή του, τη ζωή της, δεν νιώθει τι, ευχαρίστηση. Και ενώ είναι αυτό που λένε καμιά φορά οι άνθρωποι, δεν μπορώ ρε παιδί μου να καταλάβω, ενώ φαινομενικά είναι όλα καλά, εγώ νιώθω μέσα μου ένα κενό, σαν να μην μπορώ να ευχαριστηθώ τις επιτυχίες μου, να απολαύσω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, να απολαύσω τη σχέση μου, να απολαύσω την ανεξαρτησία μου. Ότι μια δυσκολία του ανθρώπου να απολαύσει, και ενώ υπάρχουν πράγματα, εκείνος από κάτω νιώθει ένα εσωτερικό κενό, σαν να είναι κούφιο από μέσα. Ενώ υπάρχει όλο το περιτύλιγμα. Συνήθως, λοιπόν, η αίσθηση ότι δεν είμαι ο εαυτός μου είναι η αίσθηση ότι εγώ δεν νιώθω καλά μέσα στα ρούχα που φοράω. Κάτι εδώ με στενεύει. Δεν ξέρω τι, ναι, αλλά κάτι με στενεύει. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Τι σημαίνει αληθινός εαυτός και τι σημαίνει έτσι ένας πιο εαυτός αποσυνδεδεμένος κάπως. Ας πούμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει μία σχέση, η οποία πρόσφατα έχει τερματίσει, έτσι. Μία δύσκολη σχέση με μία σύντροφο, ας πούμε, κακοποιητική, αδιάφορη προς εκείνον, και εκείνος χωρίζει. Και ενώ ο περίγυρός του έχει ανακουφιστεί που έχει χωρίσει εκείνος και γλίτωσε γιατί δεν του άξιζε εκείνη η γυναίκα, εκείνος νιώθει πάρα πολύ λυπημένος, βαθιά λυπημένος γι' αυτό, βαθιά ερωτευμένος, και θέλει να βρει τρόπους να ξαναγυρίσει σε αυτή τη σύντροφο. Ο αληθινός μας εαυτός είναι αυτός που μπορεί να πει ναι, μπορεί να μην περνούσε εγώ εκεί πέρα καλά, αλλά μπορώ, παρόλο που ντρέπομαι, να σου πω ότι εγώ ημερώνω να ερωτευμένος με αυτή τη γυναίκα. Μάλιστα. Ένιωσα ότι την αγάπησα πάρα πολύ βαθιά. Ο ψευδής εαυτός είναι αυτός που θα πει στον άλλο, για να τον, πώς να σου πω, για να τον αποδεχτεί ο άλλος, ναι, έχεις δίκιο, δεν μου άξιζε, καλύτερα ήτανε που χωρίσαμε. Ενώ από μέσα του πονά. Ο αληθινός εαυτός είναι αυτός που πονά, παρόλη αυτή τη συνθήκη. Ο ψεύτικος είναι αυτός που θα συμφωνήσει με τον άλλο, γιατί έτσι πρέπει. Όταν είμαστε μέσα σε μια κακή σχέση, πρέπει να ανακουφιζόμαστε που φεύγουμε από αυτήν. Αυτό περιμένουν οι άλλοι από εμάς. Επιλέγεις ένα παράδειγμα που έχει μια δύσκολη βάση. Δεν έχει να κάνει με την ευχαρίστηση, ας πούμε, μιας κατάστασης, πόσο με ευχαριστεί ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Έχει να κάνει με την απώλεια, έχει να κάνει με το πόσο ειλικρινής και τίμιος είμαι με τον εαυτό μου. Αυτή τη σχέση της, του ξέρω τι μου γίνεται, την έχουμε και την χάνουμε. Δηλαδή σκέφτομαι ότι τα παιδιά είναι πολύ τιμία σε αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Μετά λίγο στην πορεία σαν να το χάνουμε αυτό το πράγμα. Το χάνουν γιατί αρχίζουν να προσαρμόζονται και να υιοθετούν όλα αυτά που πιστεύουν ότι άλλοι περιμένουν από εκείνα. Έτσι αρχίζει και χάνεται, γιατί για το παιδί, το έχουμε ξαναπεί εδώ, πρέπει να επιβιώσει. Για να επιβιώσει πρέπει να είναι αποδεκτό. Για να είναι αποδεκτό θα κάνει αυτό που χρειάζεται. Που καταλαβαίνει ότι θέλει ο γονιός του από αυτό. Και θα προσαρμοστεί.
αυτό σε εκείνη τη φάση της ζωής, όταν είναι ένα μικρό παιδί, είναι πάρα πολύ σοφό. Γιατί σωστή. Επιβιώνει έτσι. Ναι. Πάρα πολύ σοφό και πολύ εντάξει που συμβαίνει. Είναι μια άμυνα που την αναπτύσσουμε και είναι λειτουργική για εκείνη την ηλικία. Mm-hmm. Πάβει να είναι λειτουργική όταν την κουβαλάμε μετά στην ενήλικη ζωή. Τι θέλω να πω γι' αυτό. Για παράδειγμα, για να με αγαπάει εμένα η μαμά μου και να αποδέχεται, πρέπει να είμαι ένα καλό παιδί που θα λέω σε όλα ναι. Σοφό να αρχίσω να το κάνω για να μην έχουμε και πολλές κόντρες. Ένα παιδί πολύ αυθόρμητα θα το κάνει αυτό. Όταν όμως αργότερα μεγαλώνει και αρχίζει πια αυτό και το υιοθετεί και στις υπόλοιπες του σχέσεις, πάβει να είναι λειτουργικό και εκεί αρχίζει και νιώθει ότι δεν είμαι καλά εδώ μέσα σε αυτό το ρόλο. Έχω του λέω συνέχεια ναι, προσαρμοστεί κάπου. Είμαι συνέχεια, δεν μου λειτουργεί πια εμένα αυτό, δεν νιώθω καλά μέσα σε αυτό. Κάτι πολύ σημαντικό χάνω, γιατί τώρα πια δεν καλούμαι να επιβιώσω, μπορώ να επιβιώσω και μόνος μου, παρόλο που δεν το καταλαβαίνω. Έχει μπει όμως, έχει καλλιεργηθεί αυτή η συμπεριφορά, αυτή η ανταπόκρισή μας στη σχέση μας με τους άλλους. Οι άμυνες μας είναι κομμάτι του αληθινού μας εαυτού. Δηλαδή, ο άνθρωπος τις χρειάζεται τις άμυνες για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε δεδομένες συνθήκες. Κάπου όμως παρακάτω μπορεί να είναι αχρίαστες και εκεί αρχίζει να αποσυνδέεται με τον εαυτό του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Ανδριανή, ένας άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει και αυτός ο, ας το πούμε, ψευδή αυτό και ο αληθινός. Και οι δύο υπάρχουν και ο ψευδής χρειάζεται για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Πάμε σε ένα τραπέζι που δεν συμπαθούμε κανέναν. Έτσι, μας τις πάνε όλοι. Για λόγους ευγένειας, χρειάζεται να έχουμε εκεί ένα προσωπείο, το οποίο θα λέει θα είμαστε ευγενικοί, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε τη βραδιά με μια έτσι αξιοπρέπεια. Δεν θα πάμε να τα σπάσουμε όλοι στο τραπέζι. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε να πάμε. Ναι. Ο ειλικρινής μας εαυτός θα μας πει ότι okay, δεν γουστάρεις τη ματούλα, θα πας γιατί δεν γουστάρεις, θα πας εκεί, θα καθίσεις μία ώρα, το γνωρίζεις αυτό, ότι κανονικά δεν θα ήθελες καθόλου να πας, αλλά πρέπει να πας. Θα επιλέξεις το χρόνο που θα μείνεις εκεί, θα δώσεις την ενέργεια που θα ορίσεις εσύ και μετά φεύγεις. Αλλά έχουμε γνώση αυτού του κομματιού, ότι εγώ τώρα πρέπει να το κάνω και έλα. Πάμε, ματούλα μου, θα το κάνουμε. Πάμε, Ανδριανή μου, το κάνουμε. Θα το αντέξουμε μία ώρα. Εκεί αυτός ο εαυτός, η μάσκα, ας πούμε, χρειάζεται. Είναι ένα κοινωνικό κομμάτι, αν θες. Γιατί να έχουν καλή μαρτυρία, γιατί συναναστροφή με τον κόσμο. Χρειάζεται. Αλλά αυτό όταν αρχίζει να συμβαίνει και στις πολύ κοντινές μας σχέσεις, εκεί αρχίζει πια να είναι πρόβλημα. Όταν αρχίζουμε να αποσυνδεόμαστε από τον εαυτό μας και να υιοθετούμε αυτό που μας λέει ο άλλος την αλήθεια μας. Δηλαδή, ο άλλος να μας λέει ποιος είμαστε. Είσαι, εγώ ξέρω, εγώ νευρική. Πόσο συχνά όμως συμβαίνει αυτό και ετεροκαθοριζόμαστε και από το χαρακτηρισμό π.χ. που θα μου δώσεις ότι είσαι νευρική, Ανδριανή, και θα πω ναι, αυτό που ματούλα μάλλον νευρική είναι, αλλά και από τη δική μου την ανάγκη πώς θα την προσαρμόσω σε αυτό που θα μου πεις εσύ για να ταιριάξουμε και να με αποδεκτεί και πάει λέγοντας. Και θέλω να μου πεις, ωραία, ένας άνθρωπος μας ακούει τώρα και αρχίζει λίγο να συνειδητοποιεί ότι εδώ τώρα αυτό το κενό που μου περιγράφει η Ματούλα Βασιλάκη λίγο με βρίσκει σύμφωνο για την κατάσταση που ζω. Έχει βήματα για να επανασυνδεθούμε με τον εαυτό μας. Στην πράξη μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Στην πράξη, Ανδριανή, είναι μια διαδικασία που μπορεί έτσι για πλάκα να το είπαμε στην αρχή, αλλά είναι μια διαδικασία που διαρκεί σε όλη μας τη ζωή. Έτσι. Όμως, το πρώτο σημαντικό βήμα πάντα είναι η αποδοχή αυτού που είμαι. Ό,τι είναι αυτό. Είμαι κάκτος, είμαι κάκτος. Μπορεί να θέλω να είμαι γιασεμί. Είμαι κάκτος όμως. Είμαι γιασεμί. Είμαι γιασεμί. Ευαίσθητο. Δεν μπορώ όμως να είμαι κάκτος. Πρέπει να αποδεχτούμε ακριβώς αυτό που είμαστε. Έτσι όπως είμαστε. Να είμαστε μαζί μας, συντροφιά, παρέα. Αγκαλιά, πάμε. Δίπλα ο ένας στον άλλο. Δίπλα στον εαυτό μας. Η αποδοχή, και αυτό το κομμάτι θέλω περισσότερο να πιάσουμε σήμερα, είναι το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Γιατί θα σου δώσουμε ένα απλό παράδειγμα. Εγώ, ας πούμε, ο ψυχισμός μου είναι ένα σπίτι. Έχω αυτό το σπίτι. Δεν μπορώ να έχω κάποιο άλλο. Αν δεν αποδεχτώ αυτό το σπίτι, πώς θα το βελτιώσω? Αν δεν δεχτώ, αυτό είναι το σπίτι μου. Δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή ούτε να πάω σε άλλο, αυτό μου δόθηκε. Όταν εγώ δεν το αποδεχτώ, δεν θα μπω σε καμία διαδικασία να το φροντίσω. Και θα επαναλαμβάνω συνέχεια τα ίδια,
τα ίδια, ξανά, ξανά, ξανά. Οπότε η αποδοχή είναι το πρώτο βήμα για να μπούμε μέσα σε αυτό το σπίτι και να πούμε, για να δούμε εδώ πέρα, τι χώρους έχει, βρε παιδί μου. Πόσα δωμάτια είναι εδώ μέσα. Ποιος χώρος μου αρέσει περισσότερο. Πώς θα μπορούσα να το διακοσμήσω. Θέλει λίγο, για να, ίσως να το καταλάβουμε έτσι καλύτερα, σαν να αρχίσουμε να νιώθουμε έναν έρωτα με τον εαυτό μου. Ποια έννοια, ότι για πες. Για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα τελικά. Για πες, τι είναι αυτό, τώρα νευρίασες πάλι, νευρίασες πάρα πολύ, ε. Άρα παρατηρητικότητα, παρατηρώ τον εαυτό και μου. Και το αποδέχομαι. Το αποδέχομαι, Ανδρέα, δεν σημαίνει. Οι άνθρωποι νομίζουν όταν τους λέμε αποδέχομαι ότι συμβιβάζεις. Εντάξει, εγώ είμαι νευρική. Θα φωνάζω δεν συνέχεια. Δεν είναι αυτό αποδοχή. Όχι, η αποδοχή είναι ότι έλα βρε πουλάκι μου, τώρα πάλι εδώ νευρίασες. Σε κοίταξε ο άλλος λίγο στραβά και εσύ ένιωσες το είναι σου να φουντώνει και να θέλεις εκεί να πας να το ορμήσεις. Τι συνέβη, τι έγινε, τι σκέφτηκες, τι ένιωσες, με τι έμοιαζε αυτό που ένιωσες. Θέλει ωραία περιέργεια ο εαυτός μας. Έτσι που μιλάς με αγάπη στον εαυτό σου. Αυτό το κομμάτι εμένα μου εκφράζει αγάπη την ίδια στιγμή. Έχουμε μάθει να μιλάμε με αγάπη προς τον εαυτό μας. Ανδριανή μου, όχι, αλλά είναι ο μόνος δρόμος. Δεν έχει άλλο. Αν θέλουμε να μας γνωρίσουμε, να μπούμε μέσα μας, να μας περπατήσουμε, να μας μάθουμε και κάπου εκεί να μας βελτιώσουμε, η αγάπη είναι ο μόνος δρόμος. Η αγάπη με την έννοια του ότι με κατανοώ. Είμαι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που γεννήθηκα στη συγκεκριμένη οικογένεια, με τους συγκεκριμένους γονείς, βλάκες, καλοί, κακοί, αυτοί ήταν. Μεγάλωσα εκεί μέσα, πήρα συγκεκριμένα, βίωσα συγκεκριμένες εμπειρίες, με διαμόρφωσαν, το δέχομαι. Και πάμε τώρα εδώ να δω ποιος είμαι με βάση αυτά, όπως διαμορφώθηκαν. Μόνο έτσι, και πρέπει να αποδεχτούμε και το παρελθόν μας. Ξέρεις τι, αν έχουμε μάθει όμως να ετεροκαθοριζόμαστε όλα τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μας, πόσο εύκολο είναι να εντοπίσουμε τελικά τα χαρακτηριστικά μας, να αναγνωρίσουμε σε εμάς, να μας καταγράψουμε ποιοι είμαστε. Άκου να δεις. Πολλές φορές οι άνθρωποι ρωτάνε πώς θα καταλάβω ότι αυτό το χαρακτηριστικό είναι δικό μου και δεν μου το έβαλαν. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό δεν έχει καμία σημασία να το καταλάβουμε, θα σου πω γιατί. Γιατί, είτε αν είναι δικό μου η νευρικότητα, γεννήθηκα και ήμουν ένα μωρό ρε παιδί μου, πιο έκλαιγα, είτε μου το βάλανε, εγώ λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Και εκεί θα σταθώ. Πώς λειτουργώ. Άρα δεν έχει καμία σημασία. Όχι, το πώς αυτό, φυτέχτηκε. Επειδή πολλοί άνθρωποι μπλέκονται σε αυτό, στο ερώτημα ότι τελικά μήπως μου το βάλανε, είτε στο βάλανε, είτε το είχες, πάλι καλείσαι να το διερευνήσεις. Πάλι πρέπει να το κάνεις αυτό. Οπότε η απάντηση σε αυτό το ερώτημα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ναι. Με ενδιαφέρει να δω πώς εσύ το βιώνεις αυτό. Είναι εντάξει αυτό για σένα. Εσύ νευρίασες. Ο άλλος είπε είσαι πάρα πολύ νευρικός. Εσύ νιώθεις ότι όντως ήσουν τόσο νευρικός. Να κάτσε να το δεις μέσα σου. Όντως το νιώθεις ότι ήταν τόσο πολύ όσο το λέει ο άλλος. Και όχι να το παίρνουμε αμάσιτο, αμέσως ναι, όντως είμαι νευρικός. Είδες, να το πάλι. Που είμαι νευρική, δίκιο έχουν, οι άλλοι ξέρουν. Δεν λέω να το πετάξουμε αυτό που μας λένε. Το φιλτράρουμε λίγο καλύτερα. Να το φιλτράρουμε. Δηλαδή, εγώ σου μιλάω τώρα έτσι και ίσως, αν ένιωθα, ας πούμε, ότι δεν παρακολουθείς αυτά που λέω, ότι μπορεί να πάω σπίτι μου και να λέω πόσο αδιάφορα ήταν αυτά που έλεγα. Πόσο αδιάφορη είμαι σαν άνθρωπος. Καλά, το έλεγα εγώ, Ματούλα, ότι είσαι αδιάφορη σαν άνθρωπος εντελώς. Και οι άνθρωποι δεν σε κοιτούν. Αυτό είναι τεροκαθορίζομαι, γιατί παίρνω τη ματιά σου και την κάνω αλήθεια μου. Και μία υγιής αντίδραση σε αυτό ποια θα ήταν. Ας πούμε ότι όντως η Ανδριανή δεν σε πρόσεχε. Ήταν στον κόσμο της, στο κινητό της, μιλούσε με άλλους ανθρώπους. Ωραία. Αυτό έγινε με την Ανδριανή. Εγώ πώς ένιωσα με αυτό. Και αυτά που έλεγα, εγώ όντως ένιωσα αλήθεια ότι είναι αδιάφορο. Μπορεί να ανακαλύψω ότι ήτανε. Ναι. Δεν λέμε και ότι... Αυτό είναι. Ασκατεύουμε και το άρθρο. Να ασκατεύουμε και αυτό. Ναι, μπορεί όντως. Αλλά ρώτα. Εμένα θα ρωτήσω. Εγώ ξέρω. Δεν μπορεί να ξέρει να μου πει κάποιος άλλος απαραίτητα τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, ποια είμαι, ποια δεν είμαι. Και πολλές φορές οι άνθρωποι πάνε στον ψυχολόγο. Θέλουν ότι εκείνος, επειδή είναι ο ειδήμονας, θα τους πει ποιος είναι.
Εγώ Ματούλα, δεν. Ναι. Βάλουμε εδώ τώρα ναι. μία ανωτελεία για βάλουμε. Λίγα λεπτά. Να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας να μιλήσουμε και για αυτή την ωραία συνάντηση με τον ψυχολόγο και πώς μπορεί να λειτουργήσει. Πολύ αν σημαντικό αυτό. Η λύση μας στο πρόβλημά μας, αυτή ναι. την πρόκληση. Υπάρχουν ζωής κάποιοι που μύθοι γι' αυτό και καλό είναι ωραία. Να τους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ. Ελάτε να βρούμε τον εαυτό μας. Είπαμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο και ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα. Φαντάζεσαι να βρίσκαμε όλοι οι άνθρωποι τον εαυτό μας. Τι θα συνέβαινε την επόμενη μέρα? Φαντάζομαι, ένα από τα πράγματα που φαντάζομαι που θα συμβαίνουν ήταν σίγουρα θα ήμασταν περισσότερο ήρεμοι, ήσυχοι, λιγότερη έτσι βιαιότητα. Η βιαιότητα νομίζω ότι είναι κάτι που προέρχεται έτσι από αυτή την αποσύνδεση με τον εαυτό. Γιατί είμαστε σε μία συνεχή αναταραχή και είμαστε stand-by πάντα για κάτι. Γιατί όταν ουσιαστικά όταν γινόμαστε πάρα πολύ επιθετικοί με τους άλλους, υπάρχει ένας πόλεμος και μέσα. Όταν αυτός ο πόλεμος μέσα σταματήσει, δεν έχω και λόγο να πολεμάω και απ' έξω τους γύρω μου. Νομίζω ότι ο αληθινός εαυτός ή οι στιγμές, γιατί κι εγώ, ας πούμε, στιγμές το βιώνω και φαντάζομαι όλοι οι άνθρωποι στιγμές το βιώνουν, μπορεί να μην είναι μια συνεχόμενη αίσθηση, είναι ότι νιώσω ότι όλα είναι εντάξει. Mm. Είναι στη θέση τους. Δεν έχω τώρα να πολεμώ για τίποτα. Mm. Είμαι αυτό που είμαι, με τα στραβά μου, με τα καλά μου, με τα λάθη μου, με τα πάθη μου. Είμαι αυτό που είμαι. Είμαι, ρε παιδί μου, ένας πιο έτσι, νευρικός άνθρωπος. Είμαι ένας άνθρωπος πιο των παθών και των λαθών. Αφήνομαι. Είμαι έτσι πιο μπορείτε. Αυθόρμητος, πιο παρορμητικός. Εγώ είμαι λίγο πιο συναισθαλμένος, πιο ντροπαλός, λίγο πιο αγχώδης, πιο ευαίσθητη η φύση μου. Όταν ο άνθρωπος έρθει λοιπόν και πει, είναι εντάξει. Και έλα να το δούμε όμως. Τι άλλο χρειαζόμαστε εδώ, τι άλλο χρειάζεσαι από μένα. Δεν έχουμε πια λόγο να νευριάζουμε, να επικρίνουμε τον εαυτό μας και μετά και τους άλλους. Καθρεφτίζεται αυτό, Έχουν μια απόλυτη σύνδεση, Ανδριανή. Ό,τι κάνουμε μέσα μας, κάνουμε απ' έξω μας. Ναι, και μπορεί καμιά φορά να λέμε τώρα, έλα, αυτά είναι ψυχολογία του πεζοδρομίου, αλλά το βλέπεις στην πράξη. Όχι, όχι. Αν εγώ πολεμάω το μέσα μου, θα πολεμήσω και τη Ματούλα και το Στέλιο και οποιονδήποτε, γιατί έτσι, αυτός είναι ο εσωτερικός διάλογος που έχω, άρα έτσι θα εκφραστώ και εσύ. Βρίσκομαι, κάτι πρέπει να κερδίσω, κάτι πρέπει να κατακτήσω, πρέπει να πολεμήσω. Δεν είμαι στο σημείο μου, δεν έχω βρει το τη θέση μου. Δεν έχω βρει το σχήμα μου, ότι είμαι αυτό και πολεμάω συνέχεια, πρέπει να πολεμήσω για να βρω κι άλλο, να κατακτήσω κι άλλο και λίγο και από εδώ και λίγο και από εκεί. Όταν είμαι ότι ναι, είμαι ένας κύκλος, okay, δεν έχω ανάγκη μετά να πάρω και το αλουνού το τετράγωνο. Ο κύκλος μπορεί να γίνει ρόμβος κάποια στιγμή όμως, Φυσικά. Και αυτό επίσης το παρακολουθούμε. Δεν είναι ότι το ταυτίσαμε λίγο στα 35, μας βρήκαμε τι είμαστε και έχουμε βρει την υγειά μας. Ανδριανή, πρέπει να αποδεχτούμε ότι είμαστε άνθρωποι, τα έχουμε όλα μέσα μας. Θυμό, ζήλια, κακία, χαρά, καλοσύνη, νεύρα. Έχουμε πληγώσει, μας έχουν πληγώσει, θα πληγώσουμε, θα μας πληγώσουν. Όλα αυτά χρειάζεται πλέον κάποια στιγμή να δεχτούμε ότι είναι κομμάτι της φύσης μας. Όσο και αν τα πολεμάμε, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο, εκτός και αν πάμε να απομονωθούμε κάπου, να μην βλέπουμε κανένα, να μην έχουμε κανένα ερέθισμα. Να είμαι αυτό που λέει ο άνθρωπος που έρχονται στο γραφείο και λέει, πες μου πώς να μην θυμώνω, πες μου πώς να είμαι συνέχεια ήρεμος. Δεν έχω κανένα τέτοιο τρόπο εγώ. Δεν τον έχω βρει για τον εαυτό μου καν. Απλά το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι όταν οι άνθρωποι αποδεχτούν ότι είναι εντάξει, επιτρέπεται να είναι και αυτά τα κακά εντός εισαγωγικών, τα κακά παιδιά, τότε είναι πολύ πιο μαλακωμένοι. Οι συμπεριφορές τους μαλακώνουν αμέσως. Μόλις πεις, ας πούμε, σε μια γυναίκα, είναι εντάξει να μην είσαι και συνέχεια καλή μαμά. Δεν πειράζει. Συμβαίνει και αυτό. Αυτόματα ηρεμεί και είναι μετά, έχει μια πολύ πιο ήρεμη σχέση με τα παιδιά της. Όταν όμως έρχεσαι και τη φορτώνεις με προσδοκίες, ότι πρέπει να... όχι, ό,τι και να κάνω, πρέπει εσύ συνέχεια να είσαι με το χαμόγελο, γεμάτη αγάπη, φως. Αυτά δεν υπάρχουν όταν μιλάμε για ανθρώπους. Καλά θα ήταν να τα είχαμε όλα τα καλά στο πολύ, αλλά γιατί εγώ καμιά φορά αναρωτιέμαι, γιατί και ποιο το πρόβλημα αν τα έχουμε και όλα τα άλλα. Ποιο το πρόβλημα. Ενώ να τα είχαμε λυμμένα όλα. Σαν on.
Τι θα κάνουμε μετά, τον Ανδριανή κόσμο, μου. Μετά, τι θα κάναμε εμείς. Τι θα κάναμε, πώς θα οριμάζαμε. Και εσείς οι ψυχολόγοι στην προκειμένη περίπτωση. Τι θα κάναμε κι εμείς. Ναι. Ερχόμαστε στον ειδικό και του ζητάμε να μας δείξει το δρόμο. Αυτό θα κάνει ο ψυχολόγος. Θα μου πει, Ανδριανή, θα κάνεις 1, 2, 3, 4 και σε 6 μήνες θα έχεις βρει τον εαυτό σου. Υπάρχει τέτοια μαγική συνταγή? Όχι, Ανδριανή μου, δεν υπάρχει. Και επίσης αυτό που θέλω να ακούσουν πάρα πολύ προσεκτικά οι άνθρωποι σήμερα είναι ότι είμαστε εκεί, κάνουμε αυτή τη δουλειά, για μένα λειτουργήμα, έτσι. Το οποίο όμως τι γίνεται, εγώ παρόλο δεν ξέρω καλύτερα από ό,τι ξέρεις εσύ εσένα. Mm. Δεν όποιος άνθρωπος, θεραπευτής, φτάσει στην έπαρση, γιατί για μένα είναι έπαρση, να θεωρήσει ότι ο άνθρωπος που έχει απέναντί του, που φέρει τον πόνο του, που φέρνει μια πορεία ζωής, εκείνος είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα για τον άλλο ποιο είναι το καλό του, νομίζω ότι θεραπευτές το χάσαμε μετά. Είμαστε εκεί να συνοδεύουμε με απόλυτο σεβασμό, να είμαστε στο σημείο ακριβώς που θέλει ο άνθρωπος να βρίσκεται. Θέλει ο άνθρωπος να είναι σε μια κατάσταση επιβίωσης, γιατί εκεί είναι τώρα το σημείο του η ασφάλειά του, εκεί θα μείνει και ο θεραπευτής. Δεν προτρέχουμε, δεν πάμε πιο πίσω. Ναι. Είμαστε ακριβώς, βοηθάμε απλά τον άλλο τι να κάνει. Για μένα αυτή η δουλειά μου είναι αυτό. Να τον βοηθήσω να καταλάβει ποιος είναι ο ρυθμός του και να μάθει να τον σέβεται. Και για να τον βοηθήσω να το κάνει αυτό, πρέπει πρώτα απ' όλα εγώ να τον σεβαστώ το ρυθμό του. Όχι το δικό μου. Γιατί αν μετά εγώ σαν ψυχολόγος μπω στη διαδικασία, σαν θεραπευτής, να αρχίζω να κάνω σχέδια για το θεραπευόμενο μου απέναντι. Ποιο είναι το καλό του. Ποιος πρέπει να είναι για να είναι ευτυχισμένος. Κάνω κάτι περισσότερο, λιγότερο από αυτό που έκαναν οι γονείς του ή όλοι οι άλλοι γύρω. Πας πάλι να πατρονάρεις μια απλά, κατάσταση. Ναι, τώρα ξέρει ψυχολόγος σου ποιο είναι το καλό σου. Αλλά επειδή είναι ψυχολόγος, αυτό το ξέρει σίγουρα. Δεν το ξέρουμε εμείς. Εμείς είμαστε εκεί να βοηθούμε τον άνθρωπο να το βρει, γιατί αυτός ξέρει. Και το έχουμε ξαναπεί ότι ακόμα και με παράδοξους τρόπους, ο άνθρωπος πάντα προσπαθεί να πάει στο φως. Πάντα. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Μας είναι πιο εύκολο, και λέω μας, εννοώ σε εμάς τους θεραπευόμενους, τον καθένα από εμάς που απευθύνεται σε έναν ειδικό. Θα μου ήταν πολύ ευχάριστο και εύκολο να έρθω να σου μεταβιβάσω όλη την ευθύνη. Ματούλα, πάρ' την και δείξε μου τον δρόμο. Ματούλα, πάρε την ευθύνη του εαυτού μου. Βρες ποια είμαι, ποια είναι τα καλά μου, ποια είναι τα άσχημά μου. Δώσε μου ένα χαρτί να το διαβάσω, να μην έχω καμία εμπλοκή. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Από τη φύση του δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε παρόντες στο 100% σε αυτό που μας συμβαίνει. Αν θέλουμε να πάμε και το βηματάκι το παρακάτω. Απλά ξέρεις, πολλές φορές μπαίνουμε στο δωμάτιο της θεραπείας και το λέω και εγώ για τον εαυτό μου ως θεραπευόμενο. Θέλοντας, έχοντας την ανάγκη ο άλλος να γίνει ένας ιδανικός γονιός που αυτός τούτη τη φορά θα μας δείξει ακριβώς με το σωστό τρόπο ποιοι πρέπει να είμαστε ή πού πρέπει να πάμε. Μπαίνουμε με αυτή την ανάγκη, εγώ την κατανοώ και αυτή την ανάγκη. Μπαίνουμε σαν παιδιά που ζητάμε αυτή τη φορά κάποιος να μας βρει ποιος είναι ο σωστός ο δρόμος. Πάλι την αγάπη ζητάμε και την ευτυχία με αυτόν τον τρόπο, τη χαρά. Αλλά ευτυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό ψυχολογία, αλλά μπορούμε να είμαστε δίπλα, να το βρούμε παρέα. Μαζί θα το βρούμε. Άρα πάμε πάλι σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Να βρούμε εμείς οι ίδιοι, να σκανάρουμε το μέσα μας και να δούμε εμείς οι ίδιοι τι μας γίνεται. Αυτό βοηθάει η ψυχοθεραπεία τον άνθρωπο να κάνει. Ανδριανή, έρχεται ο άνθρωπος, λέει ποιος είμαι, δεν ξέρω. Του γυρνάς, τον βοηθάς να αφοσιωθεί για μία ώρα στο μέσα του, στρέφοντας τις ερωτήσεις που έχει μέσα. Ποιος είμαι, ποιος νομίζεις εσύ ότι είσαι. Τι νομίζεις, τι άποψη έχεις, τι ιδέα. Έλα βρε παιδί μου εδώ να το δούμε. Έχεις ζήσει, ξέρω εγώ, 30 χρόνια μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, ποιος νομίζεις ότι είσαι. Αυτό ακριβώς κάνει ο ψυχολόγος, μαθαίνει τον άνθρωπο πώς να αρχίσει να αναπτύσσει έναν επικοδομητικό, εσωτερικό διάλογο χωρίς επικριτικότητα, χωρίς συμβουλές, πρέπει, πού πρέπει να πας, πού δεν πρέπει, τι είναι το σωστό, τι δεν είναι. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει εμένα καλύτερα από μένα την ίδια. Κανείς. Ματούλα, έχεις διαπιστώσει ότι όταν μπαίνει ένας άνθρωπος σε αυτή τη διαδικασία, έχει ενδόμηχα και το φόβο ότι
αλλάζοντας, βλέποντας αλλιώς τα πράγματα και αλλάζοντας και ο ίδιος ή η ίδια, φοβάται μήπως χάσει αυτά που ήδη έχει στη ζωή του, σχέσεις, ανθρώπους, επιλογές που έχει κάνει. Εννοείται. Και ίσως αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας. Εννοείται, Ανδριανή μου, ναι, γιατί φέρει και αυτό το ρίσκο. Αν ξαφνικά αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι η σχέση που είχα δεν με καλύπτει, ήμουνα εκεί γιατί φοβούμουν τη μοναξιά. Αλλά αν εγώ πια δουλέψω τη μοναξιά μου και δω ότι αφού φύγει αυτός ο φόβος ή τέλος πάντων λίγο μειωθεί, τώρα για ποιο λόγο είμαι με αυτόν τον άνθρωπο μαζί, θέλω να είμαι. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι, δεν είναι απαραίτητο ότι γίνεται μια ριζική, αλλά γι' όσο καλούμαστε να αναδιαμορφώσουμε τα πράγματα, να μπούμε σε ένα καινούριο διάλογο με αυτά που ήδη υπάρχουν στη ζωή μας. Και πάντα, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό, με πολύ μαλακά βήματα. Δεν θέλει οι αλλαγές αυτές να μπεις να ξεσκιστεί ο άλλος, να πάει μέσα σε μία μέρα να φέρει τη ζωή του τούμπα. Ναι. Αυτές οι αλλαγές δεν λειτουργούν. Μπει σιγά σιγά, λίγο να καταλάβει. Και μετά γίνονται, Ανδριανή μου, αυτό που έχω δει, γίνονται από φυσικά τα πράγματα. Αποκτάνε μία ροή. Ναι, αρμονική. Δεν χρειάζεται. Καμιά φορά λένε, θέλω να χωρίσω, αλλά δεν μπορώ να χωρίσω. Παράδειγμα. Mm. Δεν μπορώ να φύγω. Δεν είναι ακόμα η στιγμή. Προφανώς. Ακόμα. Όταν θα έρθει, δεν χρειάζεται καν. Εκεί θα σε πάνε τα βήματά σου. Δεν χρειάζεται καν να αναρωτηθείς γι' αυτό. Όταν κάτι εμποδίζει, αντιστέκεται, κάτι ακόμα έχουμε να δούμε εκεί. Mm. Και χρειαζόμαστε το χρόνο μας. Και πάντα λέω αυτό. Μείνε, δώσε χρόνο, παρατήρησε. Προσπάθησε λίγο να παίξεις μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Εννοώ ένα ωραίο παιχνίδι. Δεν εννοώ αυτά του να αρχίσεις να παρατηρείς λίγο. Τι συμβαίνει εγώ όταν, ας πούμε, ο σύντροφός μου κάθεται στο καναπέ και κοιτάει τηλεόραση και δεν μου δίνει καμία σημασία. Και εγώ, πώς νιώθω. Τι μου θυμίζει αυτό. Συνήθως πώς αντιδρώ όταν το κάνω αυτό. Τι θα γινόταν αν αντιδρούσα διαφορετικά. Θέλει έτσι ωραία περιέργεια. Περιέργεια και χρόνο. Θέλει χρόνο. Να πεις ότι θα αφιερώσω χρόνο σε αυτό. Θέλει. Δεν θα βγω στην επίθεση ή στην αντεπίθεση ή στην άμυνα αμέσως. Θα γίνει και αυτό. Χρόνο. Και ακόμα και αυτό γίνει. Ναι. Αυτό λέω πάντα. Είναι εντάξει και αυτό. Εννοείται ότι θα γίνει. Δεν αλλάζουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι, αλλά δεν είναι όμως ο τρόπος. Γιατί πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι, ας πούμε, εγώ πάντα έδινα τα για τους άλλους. Τα έδινα όλα στους άλλους. Έρχεται μια μέρα και συνειδητοποιούν ότι, όπα, είμαι κι εγώ εδώ πέρα. Ναι. Και βγαίνουν έξω και είναι θυμωμένοι με τον κόσμο όλο. Mm. Ένα στάδιο που είναι απαραίτητο, είναι λίγο ένα εφηβικό στάδιο απαραίτητο, αλλά δεν είναι πολύ σοφό να μείνουμε σε αυτό. Να βγούμε, να ανέβουμε πάνω στο καναπέ ψηλά και να φάμε, εγώ με αυτός είμαι και σε όποιον αρέσει. Μπορεί να το περάσουμε κι αυτό, δεν πειράζει. Είναι κι αυτό στο παιχνίδι. Είναι κι αυτό μες στο παιχνίδι. Ρε, παιδί, ναι. Να το βγάλεις. Και δεν θα μου πεις εμένα που μου έλεγες. Αλλά εντάξει. Μετά πρέπει λίγο να δούμε ότι ωραία, εγώ είμαι αυτό, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι παιδί της μέρας, ο φίλος μου, ο σύντροφός μου είναι παιδί της νύχτας. Μπορεί να τα βρούμε. Ή μπορεί, ή μπορεί να τα βρει. Να τα βρούμε τρόπο. Κάπου στο ενδιάμεσο. Αλλά αυτό. Δεν θα γίνω ούτε εγώ τη νύχτα ούτε αυτό τη μέρα. Ακόμα και αυτό. Θέλει. Εντάξει. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι το παιχνίδι τη ζωή. Όλη μα η ζωή. Πολύ ωραία το λες. Πρέπει να κινείται σε αυτό το ρυθμό. Και αν έχει ένα κανόνα αυτό το παιχνίδι, είναι ότι συνεχίζω να παίζω. Ακριβώς. Ακριβώς. Χρειάζεται αυτή η κίνηση και η ψυχοθεραπεία αυτό βοηθάει τον άνθρωπο να, μέσα σε μια παγιωμένη κατάσταση να αρχίσει να κινείται σιγά σιγά. Ναι. Να αρχίσει να κάνει βηματάκια. Αν δοκιμάσω αυτό ή πώς νιώθω με αυτό ή τι σκέφτομαι γι' αυτό ή θα μπορούσα με ένα διαφορετικό τρόπο να το κάνω. Όχι, γιατί φοβάμαι. Τι φοβάμαι με αυτόν τον άλλο τρόπο. Κάνει πολλές ερωτήσεις που προσπαθούμε να βάλουμε τον άνθρωπο να μπει μέσα, να καταλάβει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και λέμε, αυτό που λες τώρα πώς σου ακούγεται. Εσύ το νιώθεις καλά μες στο πετσί σου αυτό. Ο άνθρωπος αυτό το καταλαβαίνει όταν κάτι είναι, το νιώθει καλά πάνω του ή όχι. Βεβαίως και το όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, Ανδριανή. Ματούλα, σε ευχαριστώ για αχ, το λίγο. Εγώ πάρα πολύ. Για αυτό το μικρό βηματάκι που κάναμε σήμερα και αυτό το παραθυράκι που ανοίξαμε. Αποδοχή για να, δούμε για να μπορέσουμε να ανοίξουμε την πόρτα να γνωρίσουμε. Μόνο η αποδοχή ανοίγει την πόρτα. Πώς θέλουμε να γνωρίζουμε άλλους ανθρώπους. Ας γνωρίσουμε και τον εαυτό μας. Ας φλερτάρουμε. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι η λέξη και μέσα και έξω.
Και μέσα και έξω. Λοιπόν, ναι, είναι και η εποχή τέτοια. Βέβαια. Φλερτ εσωτερικό και εξωτερικό. Ξεκινήστε. Ματούλα, να είσαι καλά. Καλό βράδυ να έχεις, εύχομαι. Επίσης. Και θα τα πούμε σύντομα με το καλό και πάλι.